Πλέον ο κόπος έχει φτάσει στο χτένι, δεν γίνεται αλλιώς. Όπως σας είχαμε πει και στο προηγούμενο ρεπορτάζ που είχατε κάνει, εμείς κάναμε ένα πανελλαδικό συνέδριο στην Τρίπολη. Βάλαμε κάτω την κατάσταση, αναλύσαμε τα δεδομένα και πλέον είναι ξεκάθαρο. Ο κλάδος γίνει σε κινητοποίηση γιατί δεν γίνεται πια. Είμαστε ο κλάδος εστίαση που 19 μήνες βάζουμε πλάτη για τη δημόσια υγεία. Είχαμε κλειστές επιχειρήσεις μας, φυτοζωούσαμε, μεγάλο θέμα οικονομικό στα μέλη μας από κάτω και στους εργαζόμενους μας, στη δύναμή μας. Ήμασταν αυτοί που βάλαμε πλάτη και για τον εμβολιασμό και για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων. Υπενθυμίζω ότι όλο το καλοκαίρι ήμασταν σχεδόν ο μοναδικός κλάδος που λειτουργούσαμε με μέτρα προστασίας όπως λειτουργούσαμε. Ήταν τα πιο αυστηρά μέτρα στην εστίαση. Έχει αποδειχτεί από τους ελέγχους και τα ίδια στατιστικά που δίνει η κυβέρνηση ότι η εστίαση πειθάρχησε και η παραβατικότητα στην εστίαση ήταν κάτω του 1%. Βασικό αυτό. Δηλαδή έχουν γίνει τόσες χιλιάδες ελέγχοι και είναι κάτω από 1% παραβάσεις. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, αποδείχθηκε περίπου ότι η εστίαση τηρούσε τα μέτρα, τηρεί τα μέτρα και ξαφνικά έρχεται εντελώς εκδικητικά να παίρνει νέα μέτρα τα οποία ουσιαστικά μας κόβουν δυνητικά το 55%, βγήκε με στατιστική το 55% των πελατών μας. Γιατί αν υπολογίσουμε το ποσοστό των πελατών που δεν έχουν κάνει εμβόλιο σε ηλικίες από 45 και κάτω, που κακά τα ψέματα έχει κινητήρια δύναμη στα μαγαζιά μας, ουσιαστικά το 55% των πελατών μας το βγάζει εκτός. Ή τους κάνει πολύ δύσκολη τη δυνατότητα να μπορούν να κατεβούν για ένα καφέ ή για ένα φαγητό, να χρειάζεται να πληρώσουν ένα rapid test 10 ευρώ, ένα μοριακό τεστ και όλα αυτά. Βλέπουμε την κυβέρνηση ότι την αποτυχία της λοιπόν να πείσει τον κόσμο να εμβολιαστεί, πάει να τη φορτώσει για μια φορά τις ευθύνες της για αυτήν την αποτυχία της εστίασης. Εμείς λέμε φτάνει πια, δεν γίνεται άλλο. Απαιτούμε ξεκάθαρα μέτρα στήριξης. Ένα ξεκάθαρο, δεν είμαστε καφετζίδες, είμαστε εστιατόρες, ζαχαροπλάστες. Δεν είμαστε υγειονομικοί για να προτείνουμε μέτρα ή να αποφασίζουμε μέτρα και να λέμε αυτό θα γίνει, αυτό δεν θα γίνει. Αλλά αφού θέλει να παίρνει ευθύνη η κυβέρνηση και το κάθε κράτος να παίρνει κάποια μέτρα, θα πρέπει να αναλαμβάνει και την ευθύνη των μέτρων που δημιουργείται από τα προβλήματα που δημιουργούνται τα μέτρα της. Και το πιο κόστος, οικονομικό, πολιτικό, οτιδήποτε. Εμείς ξεκάθαρα λοιπόν ζητάμε στήριξη, καλούμε τους συναδέλφους μας σε κινητοποίηση, δείχνει ότι θα πει και ο κ. Κατσαβοξέκης να ανταποκρίνεται ο κόσμος και καλούμε και 11 η ώρα αύριο στην πλατεία, στην κινητοποίηση, να κατεβούν οι εργαζόμενοι μας, εμείς οι ίδιοι και όλος ο κόσμος που καταλαβαίνει πλέον ότι η εστίαση δεν είναι ένα είδος πολυτελείας, είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης. Και θα το καταλάβει και αύριο όταν δεν θα μπορεί να βρει ούτε για takeaway, καφέ στη Σιτία, φαγητό, delivery, τίποτα. Κύριε Κατσαμπόξκη, τι κατάσταση επικρατεί στη Σιτία? Λοιπόν, εμείς κίνηση που έχουμε κάνει με όλους τους συναδέλφους, έχουμε διαπιστώσει ότι είναι όλοι μαζί, κλείνουμε όλοι αύριο. Υπήρχαν ένα-δυο μικρές διαφωνίες. Πιστεύουμε ότι δεν θα ανοίξουν αύριο να σπάσουν όλο αυτό το τη συσπήρωση που έχουν κάνει όλα τα μαγαζιά μαζί. Για να δείξουμε και τι είναι η εστίαση για μια περιοχή. Δηλαδή, η εστίαση στη Σιτία, αν κλείσει, εμείς προτείνουμε και παραπάνω μέσα, αλλά τελικά δεν είναι δεκτό. Αν κλείσει μερικές μέρες, σημαίνει μια πολύ σκοτεινή. Μια πόλη που δεν έχει έξω να βγει να κάνει τίποτα. Το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό, ε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τη σκοτεινιά, εμείς δεν θέλουμε να την ξαναπεράσει ο κόσμος, γιατί όπως έλεγε και κάποιοι μεγάλοι συγγραφείς παλιότερα, η εστίαση, το καφενείο, η καφετέρια στις μέρες μας είναι ένα παυσίλιπο. Δηλαδή, μακριά σου διώχνει άλλα πράγματα. Η εστίαση πρέπει να μένει ανοιχτή. Λοιπόν, πρέπει να μας βοηθήσουν, εγώ νομίζω ότι θα είναι όλοι θα συμμετέχουν. Εάν κάποιοι ή κάποιος νομίσει ότι μπορεί να το κάνει και να μας το χαλάσει σε μια τόσο μικρή πόλη, θα νομίζω ότι θα το πληρώσει με άλλο τρόπο. Όχι ότι θα πάμε να κάνουμε κάτι, αλλά νομίζω ότι... Το αφιζήνει από Μαδρίτη, το τρώει λύκος. Θα είναι αγανάκτηση όλων των συναδέλφων απέναντι σε αυτόν, διότι κάνουμε μια προσπάθεια μαζί. Ο σύλλογος είναι και για τα καλά και για τα κακά. Λοιπόν, νομίζω ότι θα είμαστε όλοι αύριο. Περιμένουμε για τον εμπορικό που είπαν ότι έχουν βγάλει μια ανακοίνωση και θα κλείσουν αύριο το πρωί. Μακάρι να το κάνουν και αυτοί για να έρθουν και αυτοί στην πλατεία, διότι και αυτοί πλήττονται. Για τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, δηλαδή τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, τα αεροπλάνα, όλα μια χαρά ο ένας πάνω στον άλλο. Και τα μικρομάγαζα, εμείς και δεν ξέρω ποιοι άλλοι πλάδοι να ζοριζόμαστε. Ειδικά στους έξω χώρους, ας πούμε, τρομερά και φοβερά. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι θα είμαστε όλοι μαζί αύριο και θα πάνε όλα καλά. Ουσιαστικά τι ζητάτε,
Κάποια συγκεκριμένα πράγματα, δύο-τρία πράγματα. Ξεκάθαρα, ζητάμε ξεκάθαρα μέτρα στήριξης. Αφού λοιπόν η κυβέρνηση παίρνει αυτά τα κατά προσωπική μου άποψη, δεν θα το κρίνω, δεν είμαστε δημοξιολόγοι, λάθος μέτρα και παίρνει απόφαση ένα μεγάλο μέρος του κόσμου να το αφήνει εκτός. Αφού μη τι άλλο, να λάβει τις ευρωπαϊκές ευθύνες σε οικονομικό επίπεδο που τους αναλογούμε. Ξεκάθαρα αυτό το κομμάτι. Δεύτερον, ζητάμε μια εξομοίωση των προστήμων. Δεν γίνεται να ζητάς αυτή τη στιγμή 5.000 ευρώ από ένα μαγαζί για αν κάποιος ξεφύγει και δεν προλάβει να το σκανάρει. Κατεβαίνει ένα λεωφορείο, κατεβαίνουν 50 άτομα σε ένα μαγαζί. Κατεβαίνει κλείνει ένα σχολείο, κατεβαίνουν 50 παιδιά. Και δεν μπορεί να δει ότι στο Βούλιο δεν ελέγχει ένα self-test. Είναι αδικία αυτή τη στιγμή να τρώει πρόστιμο ένα μαγαζί 5.000 ευρώ. Και να κλείνει 15 μέρες και τη δεύτερη φορά να του παίρνει και την άδεια, αν ξανατύχει. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι υγιές αυτό το περιβάλλον. Και βέβαια ζητάμε και ξεκάθαρα με το δεδομένο ότι η εστίαση είναι είδος πρώτης ανάγκης πλέον στο 2021 που ζούμε, ένα ξεκάθαρο νομικό, οικονομικό πλαίσιο για το πώς να δουλεύουμε. Και διαφορετικές αλλαγές, είτε είναι στα εργασιακά, είτε στο ΦΠΑ, είτε στη φορολογία. Είναι ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Ο κλάδος ο δικός μας είναι αυτός που κράτησε ζωντανό στην οικονομία 10 χρόνια με την οικονομική κρίση, άλλα 2 χρόνια τώρα με την υγειονομική κρίση όπως έχει γίνει με τον κορονοϊό. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να είμαστε το εξυλαστήριο θύμα και το πειραματόζω σε υγειονομικά, οικονομικά, σε οποιοδήποτε μέτρο. Και να σου προσθέσω κάτι ακόμα, ότι υπάρχει ένα τμήμα του εστίασης ψυχολογίας. Η ψυχολογία, δηλαδή το κλάδος των ανθρώπων που έχουν τα μπαράκια, την ηθερινή, αυτοί έχουν πάθει καταστροφή της καταστροφής, δηλαδή είναι 80% καταστροφή, ό,τι αν πάρουν αυτοί. Δηλαδή είναι κλειστά πάρα πολλούς μήνες, το καλοκαίρι πολύ δύσκολα ανοίξανε, οι αστυνομικοί χώροι τους είναι τρομερά δύσκολο να δουλέψουν. Αυτοί λοιπόν, εμείς ζητάμε τουλάχιστον μια στήριξη σε αυτά τα μαγαζιά που το έχουν πληρώσει πολύ περισσότερο. Εμείς κάτι κάναμε το καλοκαίρι με τα έξω, με τα αλλιώς, με αυτό που μας παραχώρησε ο Δήμος και ευχαριστούμε το λιμενικό όλα αυτά. Αλλά αυτή ήταν μια στήριξη. Αυτό το τονίζω. Και ένα βασικό αίτημα είναι το ότι αυτή τη στιγμή, όταν μου κόβει το 55% των ενεργών των πελατών, μα μη τι άλλο, θα πρέπει να μου επιδοτήσει και τα ενοικία. Αν μη τι άλλο, με το ασφαλιστικό κόστος. Η στάση του κόσμου ποια είναι, είναι στο πλευρό σας, καταλαβαίνουν την κατάσταση. Ευχαριστούμε το σύνολο του κόσμου. Ευχαριστούμε πραγματικά γιατί φαίνεται ότι στηρίζει τα αιτήματά μας. Έχει καταλάβει ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση προσπάθησε να μας βάλει να επιλέξουμε στρατόπεδο και να κάνουμε κριτική στον κόσμο και να μας χρησιμοποιήσει σαν μοχλοπίεση. Εμείς λέμε ότι η εστίαση δεν είναι ούτε χωροφύλακας, δεν είναι ούτε μοχλός πίεσης. Είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στην Ελλάδα. Ο κόσμος το καταλαβαίνει και στηρίζει τον αγώνα μας.